Ποια πεθαίρα που λες, είμαι σε καγό, ετοιμάζω βαλίτσα μου για να επιστρέψω Αθήνα. Και αυτά εδώ τα έχω πάρει από ένα εκπτωτικό μολ εδώ πέρα. Είναι Saint Laurent και Gucci, αυθεντικά εννοείται, μην με ρωτήσεις. Είχε εδώ πέρα στο Σικάγο ένα μολ το οποίο τα είχε όλα σε έκπτωση 20-30%. Οπότε λέω, θα ψωνίσω. Δεν ξέρω πώς θα χωρίσω στη βαλίτσα μου, οπότε πάμε να κάνουμε unboxing μαζί και να τα πατικώσουμε μέσα. Θα πάει και ψεύδε καλά αυτό. Θα χωρέσουν μέσα στη βαλίτσα. Ξεκινάω με πρώτη τσάντα. Λοιπόν, αυτό είναι το τέλειο το coat. Λοιπόν, περίμενε να το πήρα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα ξαναβάλω τα μέσα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ διαχρονικό. Είναι τύπου παλτό, τύπου κάπα. Να σας λέω και την αρχική, την τελική. Η αρχική ήταν 3.790 δολάρια και η τελική είναι 1.319 δολάρια. Να δείτε, κάτι να σας δείξω φορμένη. Εντάξει, χειμερινή αυτή, θέλει μια ωραία μπότα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, πάρα πολύ διαχρονική. Τώρα εγώ τη βάζω από εδώ. Δεν ξέρω καν τι νούμερο την πήρα, πρέπει να είναι μεγάλο size, αλλά καθόλου δεν με νοιάζει. Γιατί μου αρέσουν γενικά τα πάντα oversized. Έλα, παιδιά, είναι μπουφανάρα. Πιστεύω θα την εκτιμήσει και ο Steve. Νομίζω είναι ένα μπουφάν super διαχρονικό για πάντα. Πάρα πολύ κυριλέ, πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και είπαμε να δούμε τι έχει η δεύτερη τσάντα που πήρα από Saint Laurent. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο έχω και σε μαύρο, δερμάτινο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα, μου άρεσε πάρα πολύ και το ύφασμα και λέω, yes, τη θέλουμε και αυτήν. Κάτσε, αλυσίδα, χρυσή εδώ. Τσαντάρα, φίλε, εντάξει, πάρα πολύ κλάς, πάρα πολύ ωραία. Εδώ με τις αλυσίδες της. Λοιπόν, να σου πω αρχική τελική τιμή. Η αρχική είχε 3.450 δολάρια και η τελική 2.409 δολάρια. Εντάξει, μια χαρά. Καθόλου κακό. Λοιπόν, συνεχίζω. Α, είχε κι άλλο, περίμενα. Πήρα αυτό εδώ που μου κάνει επίσης full διαφορετικό και all time. Είναι blazer, σακάκι, πανοφόρι, κάτι δεν ξέρω, κάτι διάμεσο, έτσι ανδρόγυνο, τρομερό κομμάτι. Εντάξει, τρομερό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Να σου το δείξω και φορεμένο και αυτό σαφώς θέλει ένα ωραίο παπουτσάκι, το οποίο εγώ τώρα δεν διαθέτω. Θα σου πω καλά. Έλα, τέλειο. Πάρα πολύ chic. Καλά, αυτό δεν είναι chic που κάνω, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Βιαστικά. Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. I like it. Με ένα κοστούμι μπάμπι για να πω κάτω. Last but not least. Λοιπόν, αυτή εδώ που πήρα είναι μία mama bag. Τσάντα θαλάσσης δηλαδή. Για μαμά, εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον τώρα, γιατί είναι τεράστια, είναι το πιο τεράστιο έχω δει και πιστεύω ότι φέτος το καλοκαίρι θα μπουν εδώ μέσα πολλά κουβαδάκια, ξεκουβαδάκια, πετσετάκια και πραγματάκια. Τεράστια τσάντα, χωράω και εγώ ωριακά. Όχι, εντάξει, δεν χωράω εγώ. Λοιπόν, αλλά... Τέλεια, να αντικευθεί, ωραίο υφασμά. Α, αρχική τελική. Λοιπόν, έκανε 2.490 δολάρια και τα πήρα 1.739 δολάρια. Οπότε, το λες και η οικονομία αυτό που έχει συμβεί. Καλά, αστείευομαι, δεν είναι οικονομία σίγουρα καθόλου, σπατάλες είναι, αλλά... εντάξει. Και αυτό εδώ δεν θα το κάνω unboxing, αυτό το πήρα δώρο για τον άντρα μου. Από την Gucci, γιατί δεν μου άρεσε κάτι από τη Saint Laurent για τον Δημήτρη. Αυτά. Φιλάκια, περιμένω στα σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και αν θεωρείτε ότι είναι κομμάτια όντως all time classic που αξίζουν ή αν απλά τα πέταξε στον υπόνομο. Αυτά.